Μα δεν είναι τόσο εκνευριστικό να πέφτουμε σε κάθε λογή σε εμπόδια όταν θέλουμε να πάμε κάπου? Λοιπόν, ελπίζω σήμερα να είστε προετοιμασμένοι, γιατί τα πράγματα γίνονται πιο μπερδεμένα, αφού τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουμε είναι αόρατα. Είμαι η Αλίκη και σήμερα θα μάθουμε το μαγικό λαβύρινθο. Στο μαγικό λαβύρινθο, οι παίκτες γίνονται μαθητευόμενοι μάγοι και αναζητούν χαμένα σύμβολα, προσπαθώντας όσο περισσότερο μπορούν να μην σκοντάψουν πάνω σε αόρατους τοίχους. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό επιτραπέζιο για παιδιά, αφού κυλάει γρήγορα και δοκιμάζει το πόσο καλή μνήμη έχουμε, ώστε να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη μας ξανά και ξανά. Για να παίξουμε αρχικά, αφαιρούμε οτιδήποτε βρίσκεται κάτω από το ταμπλό και στη συνέχεια φτιάχνουμε το υπόγειο του λαβυρίνθου όπως εμείς θέλουμε, χρησιμοποιώντας τα ξύλινα τυχάκια και την ειδική βάση. Όσα περισσότερα τυχάκια χρησιμοποιήσουμε, τόσο πιο δύσκολο θα είναι και το παιχνίδι. Το μόνο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι ότι όλα τα τετράγωνα πρέπει να παραμείνουν προσβάσιμα. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα χωρίς είσοδο. Όταν είμαστε έτοιμοι, καλύπτουμε το λαβύρινθο με το ταμπλό, τον περιστρέφουμε μερικές φορές και τον αφήνουμε στο κέντρο του τραπεζιού. Στη συνέχεια κάθε παίκτης διαλέγει έναν μάγο και τον τοποθετεί σε μία από τις 4 γωνίες του λαβυρίνθου. Κατόπιν, προσκολλά σε αυτόν κάτω από το ταμπλό μία από τις μαγνητικές μπάλες. Τέλος, ανακοινούμε καλά το πουγγί με τα μαγικά σύμβολα, σηκώνουμε ένα στην τύχη και το τοποθετούμε στην κατάλληλη θέση στο ταμπλό. Επιπλέον, αφήνουμε και το ζάρι κάπου κοντά μας. Όλοι οι μάγοι τώρα έχουμε έναν και μόνο σκοπό, να φτάσουμε πρώτοι στο μαγικό σύμβολο και να το κερδίσουμε. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από τον μικρότερο, ρίχνουμε το ζάρι μας και μετακινούμε τον μάγο όσες θέσεις αυτό δείξει. Οι μάγοι κινούνται οριζόντια ή κάθετα, ποτέ όμως διαγώνια. Επιπλέον τους μετακινούμε πάντα με γρήγορες κινήσεις και χωρίς να τους σηκώνουμε από τον ταμπλό. Εάν κάποια στιγμή ένας παίκτης κοντάψει πάνω σε έναν αόρατο τοίχο, τότε η μαγνητική μπάλα ξεκολλάει από το πιόνι του και εμφανίζεται σε μία από τις γωνίες του λαβυρίνθου. Έτσι, ο γύρος του τελειώνει και πρέπει να επιστρέψει τον μάγο στην αφετηρία του και να βάλει και πάλι την μπάλα κάτω από το πιόνι του. Όσο κυλάνε οι γύροι λοιπόν, τόσο περισσότερο πλησιάζουν οι μάγοι στο σύμβολο που αναζητούν. Το μυστικό φυσικά είναι να θυμόμαστε τις θέσεις των αόρατων τοίχων που είχαμε σκοντάψει ή εμείς ή οι άλλοι μάγοι, ώστε να τις αποφύγουμε. Μόλις ένας μάγος φτάσει στο μαγικό σύμβολο, τότε ο γύρος του τελειώνει. Κερδίζει το μαγικό σύμβολο και ύστερα αποκαλύπτει ένα νέο από το πουκί, ώστε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Τελικά, όταν κάποιος καταφέρει να μαζέψει 5 μαγικά σύμβολα, το παιχνίδι λύγει και ανακηρύσσεται νικητής. Και αυτός ήταν ο μαγικός λαβύρινθος. Ένα εξαιρετικά απλό παιχνίδι που διασκεδάζει μικρούς αλλά και μεγάλους, μιας και τα παιχνίδια μνήμης δεν σταματούν ποτέ να αποτελούν πρόκληση ανεξαρτήτως ηλικίας. Είμαι η Αλίκη και από όλη την Κάισα σας ευχόμαστε καλά παιχνίδια! Είμαι η Αλίκη και είμαι καλά. Λοιπόν, τι λέω? Ναι, σωστά. Αν σας άρεσε ο μαγικό... Αν σας άρεσε ο μαγικός λαβύρινθος, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας και για οποιοδήποτε απορία έχετε να αφήσετε το σχόλιο σας από κάτω. Πρέπει να πω κάτι άλλο. Όχι, το δεκτή. Εγγραφή! 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 Ακούγεται πιο κουλτουρέ, πιο έτσι. Ναι, και... γι' αυτό δεν πρέπει να το πει. Γιόλο! Ξεκινώντας από τον μικρότερο, ρίχνουμε το ζάρι.